Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε ο Λίμπερο παντού, 7 λεπτάκια μετά τις 2. Ξεκινάμε και τη σημερινή εκπομπή. Ημέρα με Europa League σήμερα, μετά από Champions League. Ως και τις 3 θα πάμε παρεούλα με Χρήστο Γιουβάνο, Λιγκάνο Μπαϊράμι και ο Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πριν δώσουμε σκητάλη φυσικά στο πέναλτι με τον Γιώργο Ζαχώρα. Καλά είμαστε, Χρήστο, εσύ? Δόξα τω Θεώ. Εδώ είμαστε για να πούμε. Τι δόξα τω Θεώ, με το γυαλί είσαι πάλι. Ναι, κάτι συμβαίνει. Αυτό με το γυαλί δεν ξέρω. Παραπέμπει αλλού νομίζω. Τέλος πάντων, ας τον αφήσουμε. Πάλι ξενύχτησες, τι έκανες? Ας τον αφήσουμε στην ισχύα του. Δεν μιλάει, μάλλον δεν κοιμήθηκε το βράδυ. Η Αναστασία είναι εδώ μαζί μας παρέα και αυτή δεν μιλάει. Τι να πει άλλο, θέλει να μας τρεις εδώ. Τα λόγια είναι περίπου. Αυτή μιλάει μέσω της κονσόλας. Ναι. Έτσι. Στο τι είπες τώρα. Εντάξει. Ναι, και φυσικά θα σταθούμε περισσότερο σήμερα σε Ολυμπιακό. Ναι, πρέπει. Όχι μόνο, ούτως ή άλλως είχαμε να σχολιάσουμε. Μα δεν έχει κάποια ελληνική ομάδα να σχολιάσουμε ευρωπαϊκά. Είχαμε χρόνια να ζήσουμε Πέμπτη χωρίς ελληνική ομάδα στο Europa League, έτσι. Όχι χρόνια, ποτέ. Σωστά, δεν είχε ξαναγίνει. Ποτέ, δεν είχε ξαναγίνει. Όταν ήταν υποκλεισμοί, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Πάντα είχαμε μια ομάδα. Από τότε που έγινε η Europa League, ειδικά. Το 2009. Ναι, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Όντως, οπότε. Είναι ξενέρα, βέβαια. Γιατί πάντα Τρίτη-Τετάρτη ασχολούμασταν με το Champions League. Μεγάλο το ενδιαφέρον ούτως ή άλλως, ακόμη και αν δεν είχε ελληνική ομάδα. Και την Πέμπτη περίμενε να δει τουλάχιστον την τελική. Το Champions League είναι μια κατηγορία μόνο, το ασχολείς όπως και να έχει. Ναι, τώρα στο Europa League λες να κάτσω σήμερα να δω. Τι να δεις. Έχει να δεις. Στις 8 το Arsenal Eintracht, εγώ αυτό το δω. Ωραίο. Στις 10 εντάξει έχει τη United με την Αστάνα. Εντάξει. Θα δούμε το πρόγραμμα συνέχεια, αλλά ναι, δεν έχει κάτι. Ούτε οι φίλοι της Μάντσεστερ θα το δουν. Πώς, εντάξει, και μάλλον θα το τράφουν. Του Old Trafford. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, χωρίς ελληνική ομάδα είναι λίγο πιο άοσμο το. Το Europa League απόψε, αλλά θα έχει δούμε. Μια και Κυπριακή, αλλά δεν θέλουμε να κερδίζει. Ναι, ναι, όντως. Έτσι είναι. Αλλά λογικά σήμερα θα κερδίσει. Ας ξεκινήσουμε φυσικά. Φυσικά θα έχουμε να πούμε σε αυτή την ώρα και για τα δικά μας εδώ. Ορισμός Σιδηρόπουλου που δεν τον προλάβαμε χθες για λίγο στην εκπομπή. Ναι, ισχύει. Λίγη ώρα μετά ανακοινώθηκε. Αντιδράσεις, ανακοίνωση, πάει άριστα λοιπά. Έχουμε PAOK TV και πάλι στο προσκήνιο και σήμερα. Πολλές απορίες και του κόσμου. Δηλώσει Βαγγέλη Μαρινάκη. Βγήκαν και τα εισιτήρια από το πρωί σήμερα για το PAOK Άρης. Έτσι. Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος ναι, μετά από ένα τέτοιο ευρωπαϊκό βράδυ χθες του Ολυμπιακού, το οποίο είναι ιστορικό για μένα, ναι, τώρα να τον αναφέρετε στον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι. Προχώρησε σε μπασκετικές δηλώσεις. Τώρα τι θέλει να κάνει με όλο αυτό, να δυναμητήσει το κλίμα, να. Δεν ξέρω. Πραγματικά έχει πολιτικό μήνυμα η τοποθέτησή του. Εμέσως. Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Ναι, πάντως. Πάντως δεν μπορεί να γίνει κατά. Νομίζω χάλασε και τον κόσμο του Ολυμπιακού αυτό. Ναι. Του υγιεί σκεπτόμενου φίλου του Ολυμπιακού, νομίζω του χάλασε αυτό που έγινε χθες. Δεν είχαν συνηθίσει έτσι, είναι η αλήθεια. Η ουσία είναι ότι δεν μπορεί να γίνει κατά αντίστοιχο με τον μπάσκετ στο ποδόσφαιρο. Όπως τόνισε χθες ο Μαρινάκης. Βασικά δεν το πάω εκεί, άστο αυτό. Και μόνο που αναφέρεσαι σε πάω και πρωτάθλημα Μεσφών και τα λοιπά και όλη αυτή την ιστορία. Εξίσου βρήκα την ευκαιρία μέσω του Βήμα. Τι ευκαιρία, ρε Γιώργο. Έχεις σχεδόν γυρίσει ένα ματς. Με την Τότεναμ. Ωραία. Που είναι από τα μεγαθύρια. Είναι στο top 5 του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Κάτι έχει πάθει αυτό. Top 5. Και γυρνά και αναφέρεσαι στον ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο, και στην ΑΕΚ να αναφερόταν και στον Παναθηναϊκό. Ναι, ήθελε να δείξει με αυτές τις δηλώσεις ότι εγώ είμαι καλύτερη ομάδα. Αυτό ήθελε να πει. Λάθος timing. Κατάλαβες μετά από μια ισοπαλία με την Τότεναμ, σου λέει εγώ είμαι καλύτερη ομάδα. Ωραία. Μέτρος, αυτό το δούμε στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν την πήρε πέρσι την ισοπαλία με την Τότεναμ. Ακόμη και έτσι να είναι. Εντάξει, τώρα τα δικά του τα λόγια. Δεν, το... δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν σου λέω. Νομίζω του υγιού σκεπτόμενου φιλάθλου του Ολυμπιακού. Υγιώς σκεπτόμενους, όχι υγιώς. Υγιείς είναι στην υγεία τους. Υγιώς σκεπτόμενους. Υγιώς, αυτός έχει κάνει εδώ πέρα σπουδάσει. Ναι, υγιώς σκεπτόμενους. Υγιώς σκεπτόμενους είναι. Σπουδαγμένο παιδί είναι. Σκέφτονται υγιώς. Βγάλε τα γυαλιά, ρε. Τέλος πάντων, νομίζω και αυτοί χαλάστηκαν. Δεν ακούω. Αυτά που άκουσαν χθες. Του έβαλα τα γυαλιά, γι' αυτό τα φορά και τα βγάζει. Σωστή ανθία. Σήμερα αρέσει τάρδι. Ναι, αλλά εμείς δεν θα σταθούμε τόσο πολύ σε αυτά γιατί δεν μας αρέσουν. Όχι, προτιμάμε να σταθούμε στα ποδοσφαιρικά, στα αγωνιστικά. Αυτά μας αρέσουν, αυτά αγαπάμε. Τι έχουμε εκεί, συμφωνείτε με τον Γιώργο Νταλάρα. Γιατί βάζετε κάθε μέρα την ίδια εκπομπή. Ναι. Δεν μπορώ να την πω. Ο Γιώργος Νταλάρας είπε ότι τα τραγούδια του Σάκη του Ρουβά δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Κανένα απολύτως νόημα. Ψέματα είπε. Κοίταξε, όλα τα τραγούδια έχουν κάποιο νόημα. Καλά, ναι. Νομίζω ότι ακούγεται και Αναστασία. Πόσο είναι το Gallup, τι είναι εδώ πέρα, 56 τι λέει. Συμφωνείτε με τον Γιώργο Νταλάρα. Τι μετράει live αυτό τώρα. Τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, μην ξεφεύγουμε. Εμείς στα αγωνιστικά αυτά γουστάρουμε, αυτά αγαπάμε. Με αυτά θα ασχοληθούμε περισσότερο. Τα άλλα για τις κόντρες, τη Μαρινάκη, την απάντηση του ΠΑΟ και όλα αυτά δεν μας αρέσουν και πολύ, είναι η αλήθεια.
Εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει, γενικά, ξέρουμε γιατί γίνονται κτλ. Ναι, από ποια βρήκα και προέρχονται. Προτιμάμε να στεκόμαστε στην παλίτσα. Είχαμε παιχνίδι χθες. Αυτή μας αρέσει. Το είχαμε δώσει άσοχη. Είχαμε πολύ θέαμα χθες. Πάντως, ωραία ήταν η βραδιά. Εγώ το λεπτό προς λεπτό είδα Ολυμπιακός 8, γιατί εντάξει, το άλλο ήταν αδιάφορο. Και νομίζω και όλη η Ευρώπη. Γιατί εκείνο το πιο ενδιαφέρον ήταν το 8. Στο Club Bridge Γαλατά. Ναι, είχαμε π.χ. Πρώτα απ' όλα, επειδή κάτσε να ξεκινήσουμε τα προγνωστικά, επειδή το πήγε έτσι. Είχασα τετράδα στα 6 πάντα. Είχαμε πει ότι θα βγει Χ Μπριζ Γαλατά. Το είχαμε πει. Είχαμε πει άσοχη τον Ολυμπιακό με τον τρένο, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω τι είχα πει. Εγώ είχα πει Χ και γκολ γκολ. Ναι, βγήκε αυτό. Γκολ γκολ και over το έπαιξα. Ωραία. Καλό ήταν. Θυμάσαι που είχαμε πει και Ατλέτικο Μαδρίτη Γιουβέντους Χ. Ναι, το είχαμε πει. Ζοριστήκαμε, το πιάσαμε. Αγχωθήκαμε λίγο. Ναι. Αγχωθήκαμε και μέχρι να γίνει το 2-2. Και αγχωθήκαμε και στην πηγή του Ρονάλντο εκεί το τέλο. Εκεί θα πιάνα το ακριβέ σκόρ που σα έδωσα το 2-3. Τουλάχιστον θα έλεγα, θα έκανα το τετράδα, τουλάχιστον θα έλεγα εντάξει, κέρδισε η Γιούβε. Επίσης είχαμε πει ότι. Το οποίο δεν άξιζε να κερδίσει, το πούμε μετά. Είναι πολύ περίεργο ο άσο τη Λεβερκούζεν που είναι στο 1-35. Οπότε πάμε με το Χ2. Το έχει 8,5 το διπλό, 5-20. Είχε 1-2 η Λοκομοτή. Πιθανώ θα είναι η έκπληξη τη βραδιά του Λοκομοτή και την έκανε. Η Λοκομοτή που πάει τρένο στη Ρωσία. Τρένο πάει και στο Champions League και μέσα στη Leverkusen. Είχαμε δώσει 2-3 γκολ την Bayern Μονάχου με τον Ερυθρό Αστέρα. Εκεί είχαμε πει θα κοιμανθεί. Εκεί έχασα 150 ευρώ. 3-0. Τι πέρα έπαιξες δηλαδή. Εκεί. Έχω Χ πρώτο ημίχρονο την Bayern. Έχω Χ πρώτο ημίχρονο το Ατλέτικο Juve. Και έχω και διπλό πρώτο ημίχρονο τη City. Και χάνω μόνο την Bayern. Στο 1-0. Να σπρώσεις. 15 ευρώ. Δεν είχαμε πει. 15 ευρώ έχασες. 15 ευρώ με 1 ευρώ. Θα έπαιρνε 15 ευρώ. Όχι. Εγώ έβαλα 10 ευρώ. Α, 10 έβαλε και θα έπαιρνε 15. 150 ρε. Α, 150. Τράγω. Ναι, όχι τράγω. Είχαμε πει όμως ότι ο Λέοβατ θα δώσει γκολ και ασίστ με το καλημέρα στο μάτι Δυναμό Ζάγκρεμπ με την Αταλάντα. Με τέτοιο μαλλί. Όχι. Είχαμε πει ότι η Αταλάντα μπορεί να κάνει την έκπληξη για 4. Ναι. Μόνο εδώ εκτεθήκαν. Μόνο εδώ. Η έκπληξη φαβορή την έδιναν την Αταλάντα. Όχι, ρε, εσύ, τόσο πολύ. Ναι, φαβορή φαβορή την έδινα χθες. Και φάγε 4. Και φάγε 4. Στον ναι, παιδιά, όντως, 2 έχει το διπλό. Στην πρώτη βραδιά της ιστορίας του Champions League. Έπρεπε να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Ότι είναι το πρώτο του παιχνίδι του Champions League. Και από την Dynamo τα φάγε τα 4, όχι από καμιά γαθήρο. Όχι, αλλά την Dynamo είναι ομάδα Champions League. Που έχει το Λέοβατ, ρε φίλε. Εγώ σου λέω τώρα, εσύ σαν φίλο του ΠΑΟΚ. Μαρίν Λέοβατ. Σαν φίλο του ΠΑΟΚ. Ναι, που όλοι οι παίκτες που φύγαν από σένα παίζουν Champions League στου ομίλου. Πώ το βλέπει. Κάνια να παίζει χθε βασικό μέσα στο Μόναχο με αντίπαλο την Bayern. Ναι. Και το Λέοβατ να δίνει γκολ και assist σε εμά πρεμιέρα Champions League. Πώ νιώθει. Πάρα πολύ καλά. Περήφανο για αυτά τα παιδιά. Περήφανο που φύγανε και συνεχίζουν το έργο του ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει ακόμα να πιέσει το Champions League. Ναι. Αυτοί πώ νιώθουν. Αυτή πώς νιώθει. Πάλι καλά που φύγαμε. Κανένας από τους δύο δεν έφυγε με άσχημο τρόπο. Ο Λέοβατ. Λέοβατ είπε σε κάποια φάση ότι ξέρετε, εγώ άλλο δεν μπορώ. Είχε ψυχολογικά προβλήματα και αυτό έβαψε και πήγε στη χώρα του και αναγεννήθηκε όμως. Ναι. Άρα το παιδί δεν μου φταίει σε κάτι. Γκολ και ασίστ το Λέοβατ. Γκολ και ασίστ. Ο Κάνιας τίμησε 3 χρόνια τη φανέλα, πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Ήθελε να μείνει. Δεν τον κάλυψαν οι οικονομικές απαιτήσεις. Όχι, δεν του κάλυψαν τις οικονομικές απαιτήσεις, μάλλον. Το έχασες εκεί που είπες 2 πρωταθλήματα πήρε. Εκεί, από εκεί άρχισες να μπερδεύεσαι. Κατάλαβες. Αυτό είναι όλο. Από εκεί άρχισες να μπερδεύεσαι και έχασες τα λόγια του στην πορεία. Εσύ μην το παίρνεις πολύ πάνω σου. Όχι, δεν παίρνω πολύ πάνω. Θέλω να σου πω ότι είναι 2 πρωταθλήματα. Γι' αυτό δύο πρωταθλήματα είναι. Εντάξει, μπορεί αυτό να νιώθει ότι πήρε 2. Εγώ, παιδιά, ξέρετε που έχασα. Ένα πήρε όμως. Ξέρετε που έχασα την πεντάδα. 2 πήρε. Περίμενα 4-6 το Match City. Βάζει, τις ακυρώνουνε. Δοκάρι έχει. Τέτα τέτα έχει χάσει και έληξε 0-3. Πόσο είχαμε, 4-6 γκολ είχαμε πει εδώ. Ναι. 4-6. Το έπαιξα κιόλας εγώ. Το παίξες. Και το έχασα έτσι όπως το έχασα. 0-3, δεν πειράζει. Πού παίξες. Υπάρχει ένα πεντάδα. Στον Ντόνεκτ παίξανε. Όχι. Στο Χάρκοβο. Στο Χάρκοβο. Σε ποιο γήπεδο το ξέρει το Χάρκοβο αυτός. Ξέρεις ποιο είναι το γήπεδο το Χάρκοβο. Πού βρίσκεται αυτή η ομάδα, νομίζω έχει διαλυθεί. Κάτι τέτοιο. Είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ κάποτε. Την πέρασε ο ΠΑΟΚ στα χαρτιά τότε επειδή τιμωρήθηκε από την UEFA. Ναι. Αποκλείστηκε μετά πήγε στη Σάλκε. Σωστά. Τη λέω Ζαμπίδης, ερωτεύτηκε την υπάλληλο του. Οπότε δεν μπορούν να παίξουν στον Ντόνετσκ. Υπάρχει, είναι έκρηθμη, όπως λέγεται, η κατάσταση μάλλον, ακόμα, έτσι. Μάλλον. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε λίγο για Ολυμπιακό. Να τα βάλουμε κάτω. Α, και το περίμενε. Το πολύ μεγάλο άσο της Παρίκ. Το ξεχάσαμε. Ναι, το μάθημα τη Μαρία. Το είχαμε πει ότι θα βγει άσο. Εγώ είχα πει Χ. Το είχα πει άσο. Και βγήκε 3-0. Πρωταγωνιστής ήταν ο Ντι Μαρία. Είναι 2 γκολ κόντρα στην πρώην ομάδα του. Αφηνιάστηκε την ήθελε. Έβαλε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και το κερασάκι στην τούρα του στο 90-1. Δεν ξέρω, αυτή η Ρεάλ φέτος. Γενικά έχει πολλές απουσίες χθες. Καλά, και η Παρή έχει απουσίες. Έλειπε η 30 της μπροστά. Σωστά. Και... Η Ρεάλ έχει θέμα πίσω, ξεκάθαρα.
Δεν ξέρω αν αυτή είναι η στόπερ τη. Είναι συνολικό βασικά είναι το θέμα, νομίζω. Χθε έπαιξε ο Βαράνε με τον Μιλιτάο. Ναι, ποιοτική είναι και δύο. Για τον Μιλιτάο έδωσε 50 εκατομμύρια για να τον πάρει ναι. Δηλαδή... Ο Κουρτουά ένα δεν έχει βγει. Αλλά... Ένα. Ό,τι πάει μέσα γράφει. Και από την άλλη ο Κέλλο Νάβα. Ο Νάβα. Ο οποίο στο τέλο κάτι έκανε, έκλεισε το μάτι στον Κουρτουά. Κάτι τέτοιο έκανε. Όπω και να έχει. Καλά, όχι ότι πάρει. Έχει αμινάρα τώρα με τον Σίλβα και τον Κιμπέμπε πίσω. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Κιμπεπέ. Αλλά η Real πληρώνει την ανασταλτική λειτουργία τη πάντω. Δέχεται πάρα πολλά γκολ συνεχώ. Άντε να δούμε ποιο θα. Ο Ζιζού βγάζει παρέλαση. Ο Ζιζού θα βγάλει γιατί δεν σκέφτεσαι έτσι. Μην σκέφτεσαι έτσι. Αυτή τα ρεπορτάζ από την Ισπανία. Α τα ρεπορτάζ από την Ισπανία. Τα ρεπορτάζ από την Ισπανία αναφέρουν. Και ποιο θα πάρει η Real τώρα. Θα τον κρατήσουν αυτή τη χρονιά για να ξεσκαρτάρει το ρόστερ και του χρόνου να παρουσιάσει έτοιμη ομάδα. Με τον Πέρεθ δεν τα έχει καλά. Να ξεσκαρτάρει. Τι να ξεσκαρτάρει. Φέτο που έδωσε πόσα λεφτά πάλι για μεταγραφή. Κι άλλου ήθελε να πουλήσει. Δεν μπόρεσε όμω να του πουλήσει. Το Μπέιλι στην αρχή ήταν να του ξεφορτωθεί. Άσε τι έγινε μετά και τελικά τα βρήκανε. Και πέρα και ήθελε να ξεφορτωθεί και άλλα συμβόλαια γιατί δεν μπορεί να πάρει άμα δεν ξεφορτωθεί. Καλά, ναι, εννοείται αυτό. Θέλει ένα νέο σειρεάλ. Με τον Αζάρ τι γίνεται εκεί πέρα. Τι γίνεται. Δεν πατάει καλά. Εντάξει. Ακόμη νωρί είναι, δώσε λίγο χρόνο. Δώσε λίγο χρόνο το παιδί. Θα είμαι ελαστικός σε αυτή την περίπτωση. Ναι, έτσι πρέπει να δείξει κατανόηση. Ολυμπιακό, Ολυμπιακός, ναι, εντάξει. Νομίζω είναι μεγάλη υπόθεση να γυρίσεις από ένα 0-2 κόντρα σε μια ομάδα όπως η Τότεναμ. Είναι μεγάλη υπόθεση η εμφάνιση που κάνει σε όλο το match με εξαίρεση το δεκάλεπτο εκείνο. Που δέχεται δύο γκολ. Εντάξει, ναι, ήταν. Γιατί από την αρχή ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Σωστά, ήταν καλύτερο από τον Κέρερο. Δικαιούται να προηγηθεί ο Ολυμπιακός παρά τότε. Ναι, είχε το δοκάρι με τον Κεραίρο, έτσι. Και το δοκάρι και γενικότερα. Πατούσε καλύτερα. Πατούσε καλύτερα. Εντάξει, κοίταξε. Είναι και αυτό ο ενθουσιασμό στην αρχή και με την έδρα κτλ. Λογικό, εγώ το βρίσκω να ξεκινήσει πιο καλά. Εντάξει, το πέναλτι που έγινε στον Κέιν ήταν χαζό. Πολύ χαζό. Αχρίαστο. Ήταν πέναλτι. Όπω και το πέναλτι που γίνεται υπέρ του Ολυμπιακού είναι χαζό και αχρίαστο. Το κέρδισε πιο πολύ ο Βαλμπουένα. Ναι. Το πήρε έξυπνα το πέναλτι. Απρόσεκτο ήταν. Ναι, εντάξει, έγινε με εκεί στην περιοχή. Αλλά νομίζω πω του μεριά που έκανε πάνω στον Κέιν ήταν ακόμα πιο αχρίαστο. Ναι. Δεν χρειάζονταν να κάνει αυτή την κίνηση εκεί. Ναι. Κατά λάθος έγινε, αλλά αυτό μετράει. Ότι έγινε πέναλτι. Υπήρχε επαφή. 0-1. Μετά έγινε μια δράνεια. Ποιο έκανε το λάθος που άφησε τον παίχτη και ο Λούκας σου ήταν μόνο του. Ποιο ήταν εκεί. Δεν θυμάμαι. Νομίζω από τον Γιγέρμε φεύγει φάση. Γιγέρμε από κάποιον έφυγε. Γενικά ήταν πολύ καλό όμω. Ναι, εκεί πέρα ο Λούκας δεν συγχωρεί. Ναι. 0-2. Και ήταν πολύ σημαντικό το ότι έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός πριν λήξει το ημίχρονο. Ναι, πολύ σημαντικό. Με μια ενέργεια κλάση από τον Ποντένς, ο οποίο έχει διασχίσει όλο το γήπεδο. Έχει κάνει φοβερό παιχνίδι. Παίζει το 1-2 με τον Βαλμπουενά, ο οποίο επίση Βαλμπουενά έχει βουλώσει νομίζω πολλά στόματα. Ναι. Όλοι λέγανε ότι ήρθε ο τελειωμένο. Εντάξει, έχει ποιότητα τώρα. Ποιο τελειωμένο. Κοίταξε, και άλλοι παίκτε που είχαν έρθει στην Ελλάδα. Έτσι, έχει... Το βλέπει σε κάθε άγγιγμα με την μπάλα. Ναι, έχει ποιότητα. Και άλλοι παίκτε που ήρθαν στην Ελλάδα είχαν ποιότητα. Και ο Μπερμπάτοφ είχε ποιότητα. Και ο Εσχέν είχε ποιότητα. Απλά ναι. Δεν ήρθε για να κολλήσει τα τελευταία ένσημα που λέγανε πιο πολύ. Εντάξει, ο Μπερμπάτοφ είχε και θέμα με τον προπονητή του Ωραία, πάρε άλλη περίπτωση. Ένα απίθανο εκεί πέρα προσπαθούσε να τον κάνει κουμάντο. Πάρε την περίπτωση Εσχέν, πάρε την περίπτωση Γκούντιορσεν που είχε έρθει κάποτε. Ναι, μεγάλη περίπτωση. Αυτό. Ναι. Ο Βαλμπουενά ήρθε σε μια μεγάλη ηλικία, αλλά βλέπουμε ότι έχει όρεξη για ποδόσφαιρο. Ναι, και δείχνει και την κλάση του. Την κλάση του, πραγματικά. Ήταν απίθανο. Αυτοί οι δύο κάνουν διαφορά, νομίζω. Και μου άρεσε που ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε και ο Μαρτής εξαιρετικά το παιχνίδι, έβγαζε ενέργεια μέχρι το τέλος. Και όταν φτάνει στο 92-93 με την Τότεναμ και είσαι 2-2 και βλέπεις την Τότεναμ να παίζει με 11 κάτω από τη σέντρα, κάτι έχει κάνει καλά προφανώς. Κάτι έχει κάνει πολύ καλά, μάλλον για να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, απείλησε αρκετά είναι αλήθεια με το 2-2 η Τότεναμ. Την είχε στα σκηνιά την Τότεναμ μέχρι τέλους. Την άγχωσε ακόμη και για να χάσει. Έκανε μια μεγάλη επέμβαση, χρειάστηκε ο Σα. Ναι, 2-3 στο... έβγαλε. Ποιο ήταν, βγήκε μόνο του ο Λούκα, ήταν που το έβγαλε τα πόδια. Κέιν έχουν ο Κέιν ήταν. Ναι, ναι. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Σα. Ναι. Χρειάζεται και αυτό. Μετά ποιο ήταν το τέλος που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να σκοράρει. Προς το τέλος εκεί που χάθηκε μια ευκαιρία, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Δίκαιο το έχει, ναι, δίκαιο. Αλλά δίκαιο. Νομίζω η εικόνα του παιχνιδιού, εγώ το είχα πει χθες. Ότι ακόμη και χάσει ο Ολυμπιακός θα το παίξει νομίζω το ναι. Και το έδειξε πραγματικά ότι το έπαιξε στα ίσια, δεν φοβήθηκε. Ακόμη και όταν βρέθηκε να χάνει 0-2, ούτε το παράτησε, ούτε έδειξε ότι όσο εδώ ήμασταν τελειώσαμε, εντάξει, πάμε στο επόμενο. Έδειξε ότι χθες μέχρι το τέλος κυνηγούσε την νίκη. Δηλαδή ναι. Δεν ήταν στο 2-2 και μετά το 80 να γυρίσει πίσω, να το πάρει το βαθμό, να πει ότι. Την πίεσε την τότε να μου όταν μπόρεσε στο τέλος. Ναι. Δηλαδή αυτό το τιμά νομίζω. Σαν εμφάνιση συνολικά που έβγαλε πολλή ενέργεια. Οι χαφ του βγάζουν τρομερή ενέργεια. Έχουν τρομερά τρεξίματα. Γενικά δε τι γίνεται ο Ολυμπιακό. Εκ πρώτη ματιά δεν σου γεμίζει τόσο πολύ το μάτι ο Ολυμπιακό. Σαν μονάδες, σαν το ρόστερ του. Έτσι, τώρα, είναι δουλεμένη ομάδα. Είναι πολύ δουλεμένη ομάδα και έχει κάποιου παίχτε. Οι οποίοι κάνουν διαφορά. Αυτό δηλαδή, βλέποντας την εντεκάδα,
που είναι, παίζει μέσα ο Τσιμίκας και ο Μπουχαλάκης, λες που πας από τον Τσιμίκα και τον Μπουχαλάκη. Τώρα εγώ σου λέω από τη σκοπιά του φιλάθλου που. Στέκονται στο επίπεδο αυτό, θα δει άψογα. Ο καθένας το βλέπει αυτό, λες που πας με αυτούς. Έτσι δεν είναι. Και έχει την ποιότητα του Ποντένσε. Έχει τον Ποντένσε και τον Βαλμπουένα, οι οποίοι θα σου κάνουν τη ζημιά όλοι, μπορούν να σου κάνουν διαφορά. Και έχει και τον Γκερέρο μπροστά, ο οποίος επίσης είναι και τεχνίτης και τα λοιπά. Πολύ καλός. Και οι κινήσεις του είναι υψηλής κλάσης. Μπορεί να βοηθήσει. Επίσης εκεί που βλέπαμε το παιχνίδι. Βλέπαμε την εικόνα του Ολυμπιακού και λέω σε κάποια φάση στο διπλανό μου, τέλος πάντων, φαντάζεσαι να έχει αυτός ο Ολυμπιακός μέσα και το Φορτούνι. Και εγώ το έπαθα κάποια στιγμή αυτό, ναι. Και εγώ το είπα κάποια στιγμή αυτό. Καμιά φορά βέβαια δεν ξέρεις πώς είναι, γιατί ίσως να ήταν άλλος τρόπος παιχνιδιού. Μπορεί με να όλο το βάρος να έρθει στο Φορτούνι. Ακριβώς, θα παίρνει όλες τις ευκαιρίες. Απλά όταν βλέπεις αυτή την εικόνα χωρίς το Φορτούνι, σου μπαίνει το τρυπάκι και λες πώς θα ήταν. Πώς θα ήταν, όντως. Θα έρθει ο Φορτούνι, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι το Ολυμπιακό. Αυτό δεν μπορούμε να το προαναγγείλουμε. Στην κατάσταση που είναι τώρα, μιλάμε. Έτσι, αυτό που βλέπουμε τώρα, με την εικόνα που έχουμε τώρα. Μπορεί σε ένα μήνα να έρθει ντεφορμάρισμα και να βλέπουμε τελείως διαφορετική εικόνα. Αυτό στο πρωτάθλημα δεν έχει πιάσει ακόμη τα στάνταρ απόδοση που έχει πιάσει στην Ευρώπη. Ίσως δώσει, είναι για θέμα κινήτρου. Ίσως, εντάξει, λογικό είναι αυτό. Έχει δώσει το βάρος πιο πολύ και στο Champions League φέτος. Είναι λογικό. Γιατί μόνο από την ισοπαλία νομίζω τώρα έχει εξασφαλίσει 800-900 χιλιάρικα. Έτσι. Φαντάζομαι ότι την νίκη παίρνει 2 εκατομμύρια. Πήρε και 200 βαθμούς για την Ελλάδα. 200 βαθμούς στην ισοπαλία. Και πήρε και μεγάλο προβάδισμα για να. Απλά αυτό που λες τώρα κατά πόσο. Αυτός ο βαθμός ίσως να του δώσει και πρόκριση δηλαδή. Θυμάσαι και δεν ξέρω κάναμε... αν τον βάζει σε σκέψεις για ακόμη και για διεκδίκηση πρόκρισης στον όμιλο. Πολύ δύσκολο, πολύ βέβαια, δύσκολο. Όταν μιλάμε για τον Γκέμπαγκερ, αλλά θυμάσαι αν που είχε κάναμε... 0 πιθανότητες, ας πούμε, ή αν δεν είχε καμία ελπίδα, τώρα απέκτησε κάτι. Είναι για να μπορεί να ελπίζει. Εχθές είχαμε κάνει κάτι πρόχειρους υπολογισμούς, αν θυμάσαι καλά. Που είχαμε πει ότι αν πάρει χ με την Τότεναμ στο Καραϊσκάκης, δεύτερη αγωνιστική πάρει ένα χ μέσα στον Ερυθρό Αστέρα. Και τελευταία αγωνιστική κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο Καραϊσκάκη. Τώρα παίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Αν κερδίσει όμως. Άσχετα. Τον Αστέρα, άσε. Περιμένει μετά κάποια γκέλα τη Μπάγκερν ή τη Τότεναμ. Ναι, εκεί πέρα μπαίνει στο παιχνίδι τη πρόκριση. Με τον Ερυθρό Αστέρα, ναι. Αν φέρει χ. Εσύ πιστεύει δεν μπορεί να πάει κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει, μπορεί, αλλά θέλω να σου πω εγώ παίρνει ένα χ. Ναι. Αν πάρει χ με στον Ερυθρό Αστέρα και με το χ που πήρε τώρα με την Τότεναμ και κάνει και μια νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Καραϊσκάκη τελευταία αγωνιστική, έχει καπαρώσει νομίζω το Europa League. Ναι, σωστό. Με 5 βαθμούς. Γιατί δεν νομίζω πως ο Ερυθρός Αστέρας θα πάρει παραπάνω. Σωστό. Ήδη έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι. Και αυτός καλά εχθές και είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο 1-0. Ένα πλασέ που γιατί το έβλεπα σε λεπτό το λεπτό το μάτσο 10. Και είδα αρκετά, έδειχνε αρκετά μεγάλο διάστημα. Πήγαινε εκεί η μετάδοση γιατί αφορούσε και τον όμιλο του Ολυμπιακού. Ειδικά στο 1-0 χάνει μια τεράστια ευκαιρία ο Ερυθρός Αστέρας με τον Μάριν, μάλιστα, τον πρώην του Ολυμπιακού, τον Γερμανό. Πήγαινε την κάνει ζημιά ο Μάριν δηλαδή στον Ολυμπιακό. Παραλίγο. Εντάξει, μετά το καθάρισε η Μπάγκερν. Εντάξει, έχει την ποιότητα. Ποιο ήταν ο Λεβαντόφσκι, ήταν ο κορυφαίο από ό,τι πρόλαβα λίγο να δω έτσι. Και ο Λεβαντόφσκι και τα υπόλοιπα. Ο Λεβαντόφσκι πάντα εννοώ. Έχει τον κορυφαίο, ναι. Και να μην είναι σε καλή βραδιά, μπορεί να έχει μια φάση να σου κάνει. Δεν είναι κρίμα τώρα, για να πιάσουμε λίγο αυτό το θέμα του Λεβαντόφσκι, δεν είναι κρίμα να παίζει εκεί πέρα. Εντάξει, μεγάλο μέγεθο η Μπάγκερν. Τεράστιο. Τεράστιο μέγεθο, αλλά ίσως δεν πάρει ποτέ Champions League. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί η Μπάγκερν να χτυπήσει το Champions League. Είναι ικανή, τη βλέπει εσύ ικανή να το διεκδικήσει. Εξαρτάται πόση υπομονή θα κάνουν με τον Κόβατ και πόσο καλύτερα θα παρουσιάσει. Μπορεί σε 2-3 χρόνια να. Αλλά σαν. Όχι για την τωρινή. Για τα τωρινά δεδομένα. Ναι. Εσένας... ναι, αλλά σαν μέγεθο Μπάγκερν είναι πάντα στα 3-4 φαβορή με 3 άλλη. Ναι, αλλά ένα ποδοσφαιριστή τι θέλει, να πάρει Champions League. Εντάξει. Γι' αυτό θα το πάρει με την Μπάγκερν. Γιατί αν πάει με στη Ρεάλ, πιο πιθανό να το πάρει. Όχι, μπορεί να πάει στην. Στη City. Γιατί η City τα τελευταία χρόνια πήγε που δεν έχει πάρει. Δεν ξέρει αν θα το πάρει, πιστεύει. Ναι, και στην Μπάγκερ το πιστεύει, αυτό σου λέω. Η Μπάγκερ πιστεύει. Έχει πολύ πιο βαρύ όνομα. Το πιστεύει. Έχει πιο βαρύ όνομα, αλλά το πιστεύει και η Μίλαν έχει βαρύ όνομα. Ναι. Τι πάει να πει αυτό, δεν θα πάρει το Europa League που δεν παίζει το Europa League, αλλά πέρυσι που έπαιζε. Δεν πάει έτσι. Βλέπει και λίγο το μέλλον. Ναι. Εντάξει, για να μένει εκεί ο Λεβαντόφσκι έχει ανανεώσει. Έχει ανανεώσει και το συμβόλαιό του. Σημαίνει ότι γουστάρει να φοράει αυτή τη φανέλα. Τον Κομάν έχει δίπλα, έχει τον Γκνάμπρι. Ίσως σε λίγα χρόνια αποδειχθεί ότι αυτή η επένδυση ήταν καλή. Να τον μπροστάρει σε μια πιο φρέσκια ομάδα. Πήρε και τον Κουτίνιο, μπορεί να τη βγει σε καλό. Έτσι είναι. Χθες ο Κουτίνιο πήγε να βάλει μια γκολάρα. Ναι, ναι, το είδα. Για εκατοστά. Τι έχουμε. Η διαφήμιση. Α, αυτό που σα έλεγα πριν. Η διαφήμιση που σα έλεγα χθες. Παρατηρήστε τη λίγο μέχρι να πάμε στο break. Ναι, τι πρέπει να παρατηρήσουμε ακριβώς. Θα δείτε σε λίγο. Και θα με καταλάβει. Την κυρία στα αριστερά ή δεξιά που δείχνει. Την κυρία που θα δείξει σε λίγο, αν δεν την έχει δείξει ακόμη και τη χάσαμε. Α, ναι. Okay. Το πριν και το μετά λέει εδώ πέρα. Τι. Το πριν και το μετά. Χωρίς ενέσεις λέει και νηστέρι. Ναι. Σόπα. Με την αυθεντική γιατί και μούφα. Μην κάνεις τώρα διαφήμιση. Δεν υπάρχει πιο μαγαζί. Μαγαζί.
Μαγαζί. Απορίες έχω. Ο Χρήστος πάντως για τον Ολυμπιακό δεν έχει πει κουβέντα ακόμη. Μάλλον έχει φοβηθεί από χθες. Έχει φοβηθεί για τον πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να το εξηγήσει αλλιώς. Δεν έχει πει κουβέντα. Έχει καθίσει και στη γωνιά του. Δεν σχολιάζει για Ολυμπιακό τίποτα. Κοίταξε, είναι αυτό που σου λέω. Δεν είναι η ομάδα που σε τρομάζει. Μήπως δεν είδε το παιχνίδι. Ολυμπιακός. Μήπως δεν είδε το παιχνίδι. Προφανώς δεν είδε το παιχνίδι. Α, δεν έχει εικόνα, ρε, γι' αυτό. Δεν έχει εικόνα. Εγώ νόμιζα ότι τρομοκρατήθηκε χθες από την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Σιγά, μην κάτσω εδώ στο Ολυμπιακό, ρε, σφαρευτείτε λίγο. Τι κάνει έτσι. Τι έχουμε. Όχι. Τι όχι, και οι τρεις έχουμε. Αυτό που είπες, ότι είναι πολύ δουλεμένη ομάδα τελικά ο Ολυμπιακός. Και φαίνεται, δεν είναι η ομάδα, δεν έχει το ρόστερ όπως παλιά που σε τρόμαζε, που είχε ξέρω εγώ παλιότερα τον Τζιοβάνι αυτός μέσα και πιο μετά Τζόρντεβιτς, Γκαλέτη κτλ. Δεν σε φοβίζει το ρόστερ του, αλλά ναι, φαίνεται ότι μέσα στο γήπεδο κάνει αυτό που πρέπει. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί να σε διαλύσει, που λέει ο λόγος. Πέρσι είχε μια καλή ομάδα. Ο Πάουκ είχε μια καλύτερη ομάδα και δίκαια πέρα το πρωτάθλημα. Φέτος δουλεύτηκε ακόμα περισσότερο, φέτος... μπήκαν και οι πινελιές που έπρεπε. Α, και παρουσιάζει μια βελτιωμένη ομάδα σχέση με πέρσι. Που βγαίνουν οι μεταγραφές. Ναι. Που βγαίνουν και ο Σεμέδο. Πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Και ο Βαλμπουενά. Και τον Ποντένσερ ξέραμε ότι είναι καλός παίχτης. Και ο Γκερέρο. Ότι εντάξει, δεν είναι ο Κίλερ. Δεν είναι Κουβάσεβιτς. Αλλά είναι καλός. Αποτελεσματικότητα του έλειπε πέρσι. Αν τη βρει τώρα με τον Ραμπί και αν και ο Γκερέρο αρχίζει να σκοράρει. Πήρε και αυτόν τον καινούριο, πώς το λένε, τον, τι εθνικότητας είναι, Μπενζιάς. Μπενζιά. Μπήκε χθες εκεί λίγο, εντάξει, έδωσε ρυθμό. Αυτός ήρθε και αντιφορτούνης. Νομίζω, κάπως, ναι. Εντάξει, δεν είναι. Το μεταξύ γράφανε χθες σε κάτι διάφορα φόρουμ, λέει, Μπενζιά λέει, πέμπτη, Τετάρτη παίζει Champions League, Πέμπτη βάζει βόμβες αεροδρόμια, λέει. Έχει τα μούτρα, έχει τα μούτρα. Πες αυτό που θες να πεις, Χρήστο. Το εσουρού, όπου θα πάρει τηλέφωνο. Γιατί? Τι είπαμε. Τίποτα καλέ. Πες αυτό που θέλετε να πω. Τι γράφετε, είπαμε. Α, τι γράφετε. Τι ήθελα να πω. Κάτι θέλω να πεις από τη στιγμή που. Ναι, από τη στιγμή που τους βγαίνει ο Βαλμπενά, που είναι και το μεγάλο στοίχημα του Ολυμπιακού. Έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Όταν εσύ είδες ανακοίνωση Ολυμπιακού για Βαλμπενά, τι είπες. Όλοι θα το είπανε. Άντε ρε το παλτό που φέρνουν στα τελευταία. Όχι. Πήγαν εκεί, τον αποθεώσανε κιόλα. Ποιον το Βαλμπενά που ήρθε. Πήγε κατά σκάνδαλα. Είχα πει μεγάλο στοίχημα. Αν του βγει, θα ρεφάρουν πολύ καλά. Αν δεν τους βγει, θα φορτωθούν με ένα ωραίο παλτό το οποίο μπορεί να φορεθεί το χειμώνα έξω, να πάτε να πιείτε το κρασάκι σας με το. Εντάξει, καταλάβαμε. Λοιπόν, πάμε break γιατί φτάσαμε στις 2.30. Επιστρέφουμε, δεύτερο μέρος. Θα του πάω Κάρις, Europa League. Εδώ είμαστε έως και τις 3. Παρεούλα, Λίμπερο 107,4. Ακούτε, πάμε, διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε, Λίμπερο 107,4. Λίμπερο παντού με Γιώργο Παναγιωτήτη, Γιώργο Μπαεράμι και Χρήστο Κιβάνογλου. Παρέα μέχρι και τις 3. Εκεί που θα αναλάβει ο Γιώργος Αγόρας να τους βγάλει όλους στο πέναλτι. Κάναμε την ανασκόπησή μας για την χθεσινοβραδινή βραδιά του Champions League, εκεί που είχαμε και τη μεγάλη σοπαλία του Ολυμπιακού με 2-2. Και πάμε τώρα στα δικά σου, αυτά που σου αρέσουν, έτσι, με ίντριγκα, διαμάχες, ανακοινώσεις, αυτά πες. Τώρα σου δίνουμε το βήμα, μίλα μόνος. Θέλω να ηρεμήσεις αρχικά. Πες. Εμείς ήρεμοι είμαστε. Σ' αρέσει η ίντρικα. Αρχικά θέλω να ηρεμήσεις. Δεν σ' αρέσει η ίντρικα. Τι εννοείς? Να υπάρχει έτσι suspense, ανακοινώσεις, αντιπαλότητα στο full, έξω από τις γραμμές να μαλώνουν πριν το μάτσα, δημιουργείται κλίμα, όλο εμείς, αυτό το ζούμε για ελληνικό την άρωμα. Δεν σ' αρέσει? Εμείς ζούμε για την παλίτσα, φίλε. Ό,τι έχει να κάνει μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Για από πες. Άρα θα μας κάνεις έτσι μια pre-game ανάλυση του Πάου Κάρις. Τι περιμένεις να δεις? Περιμένω. Καταρχάς περιμένω. Δεν θα μας πεις για τις ανακοινώσεις χθεσινές, για τον ορισμό του Σιδηρόπουλου, πώς σχολιάζει ο ΠΑΟΚ, πώς σχολιάζει ο Άρη για το ΠΑΟΚ TV, την κόντρα, τα παράπονα του Άρη, τις ενστάσεις που έχει για το αν πώς θα χρησιμοποιηθεί το VAR με το ΠΑΟΚ TV και όλα αυτά δεν θα τα πούμε. Δεν ασχοληθούμε εμείς. Μόνο μπαλίτσα. Αυτά τα είπαν τα παιδιά πριν, θα τα πούν και τα παιδιά μετά, τον Γιώργο. Εμείς είμαστε εδώ να μιλάμε. Πες και εσύ την άποψή σου τώρα, αφού θέλεις, δεν σε κρατάμε. Σε ποιο πράγμα? Καταρχήν ξεκινήσουμε από το διαιτητή που έχει σχολιαστεί πάρα πολύ από χθες. Ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής. Ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής. Εμείς θα κάνουμε ερωτήσεις και εσύ απαντάς. Γιατί δεν τον θέλει ο Άρης? Γιατί ο Άρης βγάζει χθες αυτή τη μακροσκελέστατη ανακοίνωση και τονίζει ξεκάθαρα ότι διαμαρτυρόμαστε έντονα για τον ορισμό του κυρίου Σιδηρόπουλου. Γιατί? Δεν ξέρω το γιατί. Νομίζω αδικούν την. Και παίζει η ανακοίνωση στα πρώτα θέματα του All About Άρης ακόμη και σήμερα, χθεσινό απογευματινή. Που σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα στη τάξη του Άρη. Για να την έχουν τα παιδιά στο All About Άρης ακόμη στα πρώτα θέματα, σημαίνει ότι. Να. Είναι το θέμα των ημερών στον Άρη, ο ορισμός του Σιδηρόπουλου. Όλο το κλίμα προ-ντέρμπι, οι άνθρωποι του Άρη τουλάχιστον με αυτό ασχολούνται. Καλώς ή κακώς θα φανεί στο ντέρμπι, αν έχουν δίκιο δηλαδή, και αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι τους. Πώς? Σε 10 λεπτά. Τι? Α, ναι, τώρα κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν.
Ναι. Για. Θε να. Τι θέλω. Σχολίασέ μου. Αποσυντονίστηκα τώρα. Ζωγράφησέ τώρα. Πάμε πάλι. Πάμε άλλη μια. Ωραία, εντάξει, παίζει και το θέμα του Λόπες βέβαια. Από το πρωί. Ναι, είναι το ανοιχτό μέτωπο του Άρη εδώ και καιρό. Θα ξεκαθαρίσει μετά την Τούμπα. Όλα τα βλέμματα εκεί είναι τώρα και όσο πλησιάζουμε. Πάμε να σχολιάσει τον ορισμό του Σιδηρόπουλου. Συνέχισε. Τόλη Τερζή. Απλά τα πράγματα. Ναι, με αυτόν θα πάει. Απλά τα πράγματα. Λογικό. Και με αυτόν θα μείνει, λέω εγώ. Όχι. Αφού το δήλωσε και ο ίδιο ο Τερζή. Τώρα, άμα κάνει κανένα 0-3 στην Τούμπα, δεν θα τον κρατήσει μετά, να του δώσει ευκαιρία. Άμα κάνει 0-3 στην Τούμπα, θα πάω τον πάρω εγώ. Ποιο εσύ. Σαν Πάοκ. Πάρε ο Πάοκ τον Τερζή, αφήσει τον Φεραίρα. Εύκολα. Δηλαδή με 0-3 του Άρη λες ότι θα φύγει ο Φεραίρα, αυτό θα μας πεις. Όχι. Τώρα πάω να παίξω έτσι. Δεν σε ρωτήσω κάτι, μη σε απαντάς. Τώρα βάζεις μπρίζες. Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει. Άμα σε περίπτωση που πάρει διπλό ο Άρης μες στην Τούμπα, νομίζω ότι θα αρχίσει λίγο η γκρίνια και μην ξεχνάς ότι μετά ο Πάοκ πάει μέσα στο ΟΑΚΑ και μέσα στην Τρίπολη. Ναι. Μέσα στο ΆΚΑ, το οποίο από, για πρωτάθλημα μόνο, η προϊστορία, βάση προϊστορίας, έτσι, από το 2004 μέχρι το 2019 που παίζει η ΆΕΚ στο ΆΚΑ, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μόλις ένα διπλό. Στο πρωτάθλημα πάντα. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Οπότε θα είναι δύσκολα πάλι. Εγώ βλέπω όμως τι έκανε στα τρία τελευταία παιχνίδια εκεί με την ΆΕΚ. Για πρωτάθλημα λέμε. Άσχετο για το κύπελο. Εντάξει, άμα θες να. Πάμε στην ενότητα κύπελλο, ναι. Τα κρίσιμα μάτς, τους δύο τελευταίους τελικούς. Ναι, και το περσινό κρίσιμο που του έκανε και ο βαθμός και με 10 παίκτες το πήρε αυτό. Θα υπάρχουν εννοώ παδί μόνο μια ομάδα όμως το παιχνίδι εκείνο. Είναι και εντός έδρας. Το ντέρμπι πρωταθλήματος έτσι ήταν. Και με 10 παίκτες από νωρίς. Πόσο βγήκε, ρε, πέρυσι. Ένα. Αυτό το διπλό δεν έχει πάρει. Ένα διπλό έχει πάρει 15 χρόνια. Ναι, πήρε αυτό που ήθελε όμως. Με το βαθμό που πέρυσι ήξερε ότι κατά μεγάλο βαθμό εξασφαλίζει το πρωτάθλημα. Εντάξει, πήρε αυτό στη που σκέψη όμως πρώτη. Και τον πήρε σβηστά, έτσι, και με 10 παίκτες και χωρίς να αποδώσει τίποτα. Ναι, νομίζω ήταν και το παιχνίδι που είχε παραιτηθεί ο Ζουνίδης μετά. Μετά από εκείνο το παιχνίδι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Συγκεκριμένα. Δεν το θυμάμαι. Εντάξει, σίγουρα Πόκ πάει για την νίκη, όμως δεν πάει για την ισοπαλία μες στο ΆΚΑ. Ναι, τώρα είναι έτσι, σε αυτή τη φάση σεζόν. Θέλω να σου πω ότι άμα γκελάρει με τον Άρη και πάει γκελάρει και φέρει και ισοπαλία με την ΆΚΑ, δεν θα είναι ευχαριστημένο με δύο γκέλε σε δύο αγωνιστικέ. Έτσι είναι. Χρήστο, αν διάλεγε ένα από τα δύο μάτια να κερδίσει. Παίζει ρόλο και εικόνα βέβαια. Μεταξύ. Αν σου λέγαν έχεις μια νίκη και μια ήττα με Άρη στην Τούμπα, με ΑΕΚ στο ΆΚΑ, τι θα διάλεγες? Τι θα διάλεγα? Αυτά είναι πολύ αντιποδοσφαιρικές. Δεν έχω καμία ποδοσφαιρική λογική, αλλά άντε, ας τα πούμε. Για πες. Δεν διαλέγεις αυτές τις περιπτώσεις, αλλά πες. Νίκη με Άρη και ήττα με ΑΕΚ. Ναι, γιατί? Γιατί μπορείς να ρεφάρεις την ήττα με την ΑΕΚ. Είναι εντός προγράμματος, θες να πεις, ναι. Μια ήττα από την ΑΕΚ. Ναι. Βέβαια εντός προγράμματος. Έχει να χάσει πολύ καιρό από την άλλη. Έχεις, πόσα παιχνίδια είναι, 38? 38 παιχνίδια ήτους. Οπότε πάλι είναι είδηση άμα χάσεις. 39 είναι τα παιχνίδια. 39 μαζί με τον Γιατί Ανδρόμητο. Με την ΑΕΚ εκείνο που έχασε τα χαρτιά δεν το έχασε το γήπεδο. Ακόμη και αν δεν μετρούσε τον γκολ εκείνο τελικά. Οπότε μήνε. Μετράμε από το παιχνίδι με τον Αστερά. Ναι. Εκείνο. Από τότε έχει να χάσει. Στα κοντά πρέπει να ήταν. Τι στα κοντά. Ημερομηνίες εκείνες. Τον Αστερά και την ΑΕΚ τα παιχνίδια. Ήταν, ναι, Κυριακή με Κυριακή. Α, οκ. Μάλιστα. Ναι, εκείνο δεν μετράει, εκείνο το παιχνίδι δεν τελείωσε. Έτσι. Ποτέ. Ναι. Λοιπόν. Οπότε, Χρήστο. Διάλεξε τι θέλεις. Ναι. Είπα. Είπες τι θες. Ναι. Γιατί είπα, νίκη με Άρη. Είναι και... μεγαλύτερο ντέρμπι το Πάο Κάρις από το ΑΕΚ Πάο. Ναι, ρε φίλε. Αλλά δεν σου λέω. Σου ξαναλέω ότι μια ήττα από την ΑΕΚ είναι και λίγο πολύ μέσα, όπως είπε ο Γιώργος, στο πλαίσιο του προγράμματος. Ναι. Γιατί πας μες στο ΆΚΑ, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μπορείς να ρεφάρεις που υπάρχουν και τα play-off μετά, είναι το πρώτο πρωτάθλημα φέτος. Ενώ μια ήττα. Που σίγουρα θα κρυθεί στα ντέρμπι και δεν θα κρυθεί στα μικρά παιχνίδια. Μια ήττα από τον Άρη, φίλε, στην Τούμπα, ό,τι και να κάνεις, πονάει πιο πολύ. Ναι, γιατί είσαι και βαθμολογικά και ψυχολογικά. Άσε που μετά σε αυτή τη φάση που είναι ο ΠΑΟΚ. Μετά το κάζο που πήγε να γίνει με τον Ατρόμητο που το σώσαμε τελευταία στιγμή, μια ήττα από τον Άρη θα έρθει και θα τα διαλύσει όλα. Η εσωστρέφεια που θα υπάρχει μέσα στην ομάδα θα είναι σε άλλα επίπεδα. Mm-hmm. Σε επίπεδα τα οποία έχουμε συνηθίσει από άλλα χρόνια. Γιατί τώρα κάνεις τέτοιο πρόλογο και πριν το ματς αφήνει να εννοηθεί ότι δεν χωράει για τον ΠΑΟΚ άλλο αποτέλεσμα πριν τη νίκη. Το έχω βάλει σαν τελικό, δηλαδή το ματς του ΠΑΟΚ πρέπει πάση να το κερδίσει, γιατί αλλιώς θα έρθουν καταστροφικές μέρες. Καταστροφικές μέρες δεν θα έρθουν. Έτσι που το θέτεις. Όχι. Θα μπούμε σε μια διαδικασία εσωστρέφειας. Και δεν πρέπει. Γιατί? Και είναι νωρίς ακόμα. Ναι, γιατί να γίνει αυτό όμως. Ένα απλό παιχνίδι δεν είναι, σαν τα υπόλοιπα. Ό,τι και να γίνει, ρε σε Γιώργο, είναι ντέρμπι. Και είναι ντέρμπι πόλη. Εντάξει, ναι. Σίγουρα και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη.
Αυτό, γιατί είναι το ντέρμπι της πόλης. Και μην ξεχνάς ότι δεν υπάρχει φαβορί. Εντάξει. Δεν υπάρχει φαβορί. Δεν είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ. Φαβορί υπάρχει στα χαρτιά πάντα. Πώς δεν είναι. Ένα φαβορί. Για μένα δεν είναι ο ΠΑΟΚ φαβορί. Δεν είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα τον Άρη. Τι συζητάμε τώρα. Είναι, ναι, αλλά αυτό που έχεις δει. Πολύ πιο ποιοτική. Είναι πιο ποιοτική ομάδα. Δεν έχει πολύ γελίο. Είναι πιο ποιοτική ομάδα. Πώς το κάνουμε. Αυτό που έχεις δει όμως βγαίνει στο χόρτο. Αυτό είναι το θέμα. Τι βγαίνει στο χόρτο. Και αυτό αυτόματα... είναι σε καλύτερη φόρμα. Σου λέω ότι είναι πιο ποιοτική ομάδα. Και όταν παίζει και στην έδρα σου σίγουρα έχει ένα πλεονέκτημα παραπάνω τον αντίπαλο. Ναι, αλλά από την άλλη ο Άρης έρχεται ανεβασμένος. Εντάξει. Έχει περισσότερο κίνητρο από ότι ο ΠΑΟΚ. Και έχει μια ομάδα που είναι. Γιατί έχει περισσότερο κίνητρο. Ο ΠΑΟΚ πάει για πρωταθλητισμό κάνει. 3-3 έχει. Ίσα-ίσα. Νομίζω ότι ο Άρης αν χάσει. Εντάξει. Θα χάσει τον ντέρμπι. Βαθμολογικά όμως, νομίζω είναι από τα μάτς που δεν τα έχει και σίγουρα στο τρίποντο. Όχι. Στην αρχή τη σεζόν όταν προσπαθεί να. Καλά, βαθμολογικά για κανένα δεν θα είναι μεγάλη απώλεια. Ναι, είναι αρχή ακόμα και πάνω. Θα είναι μεγαλύτερη όμως αν ο Ολυμπιακός του φύγει από τώρα 3 βαθμούς. Και ενώ μετά πάει και στο ΆΚΑ. Και υπάρχει και να του φύγει κι άλλο. Γιατί θεωρητικά είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι εκείνο. Φαντάζεσαι να κάνει. Καλά, όλα τα παιχνίδια μετράνε και όλοι οι βαθμοί εννοείται. Αλλά... Μπάλα είναι, όλα γίνονται ρε παιδιά τώρα. Φαντάζεσαι να είμαστε σε 2 εβδομάδες από τώρα. Ο Πάο να είναι στο μείον 5 ή στο μείον 6. Στο μείον 6 είναι να σε έχει περάσει και γιατί άμα σε κερδίσει θα σε περάσει. Στο χωριό μα. Εδώ συγκεκριμένα. Στο χωριό μα. Εδώ. Νομίζω εδώ στο στούντιο του Λίμπερο. Και εδώ στο στούντιο του Λίμπερο, ξέρει τι να γίνει. Τι θα γίνει. Όχο. Γιατί. Πανικό. Ξέρει πω θα χτυπάνε γραμμέ έξω. Θα πει ο κόσμο να παραπονά του. Ναι. Είμαστε να τα ακούσουμε, να τα συζητήσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και μη σου λέω ότι αν ο Πάο κάνει 0 στα 2, αν ο Πάο κάνει 0 στα 2, ο Φερέν έχει πάρει πόδι. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κόβω το κεφάλι. Δεν έφαγε στον άνθρωπο. Δεν θα στηριχθεί, λε. Δεν πρέπει να στηριχθεί. Μια τέτοια επένδυση με ένα τέτοιο είδου προπονητή. Πρέπει να στηριχθεί. Άρα τι μα λε ότι αν κάνει 0 στα 2 πρέπει να πάρει πόδι. Δεν σου είπα πρέπει να πάρει πόδι, σου είπα θα πάρει πόδι. Άλλο το τι θα γίνει, άλλο το τι θέλω να γίνει. Α τον άνθρωπο κάνει δουλειά, δεν μπορεί να σε ακούει τώρα. Ποιο, ο Φερέρα. Δεν μπορεί να σε ακούει, ναι. Χαιρετίσματα, ακούω, Τσομπριγκάντο. Ομπριγκάντο. Δημήτρη Μπαλόμπα, έφτασε μόλι. Έτσι. Για πε Μπαλόμπα. Προγνωστικά για πάω, Κάρι, πότε θα κάνουμε. Σήμερα. Από σήμερα. Προγνωστικά. Πέμπτη είναι, ακάτσε. Περίμενε, αύριο. Περίμενε, αύριο. Θα είσαι. Θα είμαι. Κανονικά. Το σκέφτηκε λίγο όμω. Το σκέφτηκα, ναι. Αύριο λοιπόν. Μόλι το αποφασίσει. Πάω, Κάρι. Προγνωστικό. Ο Μπαλόμπα από σήμερα, γιατί. Ναι, γιατί μπορεί αύριο να μην το δούμε. Γι' αυτό. Γιατί να μην το δούμε. Το σκέφτεται πολύ ο Μπαλόμπα. Το σκέφτηκε. Αλλά. Α, ναι, 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 αφού είπαμε θα πάμε για μπαλίτσα αύριο. Έχει σωστά. Εδώ στον αέρα το πει το προγνωστικό. Στον αέρα, ναι. Το σκέφτεται. Δώσ' μου κάτι καλό. Φτιάξε τον λίγο. Φτιάξε με. Κοίταξε, τι γίνεται τώρα. Δύο... με την ψυχή στο στόμα, 2-1. Τι δύο. Φόβο. Τι δύο. Διπλό, μήπως είπε. Γκολ σίγουρα. Δες τι γίνεται τώρα. Έχουμε άποψη δύο ΠΑΟΚ. Το γκολ με αυτά που έχουν παρουσιάσει αμυντικά ο ΠΑΟΚ και ο Άρης νομίζω. Γκολ και νίκη του ΠΑΟΚ. Άρα 2-1, 3-2 εκεί. 3-1, 4-1, 5-1. Δες τι γίνεται όμως. 7-2. Γκολ νίκη. Και over λες, και over. Τι γίνεται, πώς θα ποντάρουμε. Κουλούρια βλέπω. Κουλούρια Θεσσαλονίκη. Ήταν ο τίτλος σε όλες τις εφημερίδες και τα site. Αν άνοιξε 0-0. Δεν άνοιξε μύτη, 0-0. Κουλούρια Θεσσαλονίκη. Ε? Όχι, ρε, δεν είπα κάτι τέτοιο. Πρόσεχε γιατί βαράει. Δες τι γίνεται όμως, το φοβούνται το παιχνίδι. Τον υπολογίζουν αρκετά τον Άρη. Στον Πάοκ. Ναι. Γιατί με πέρσι, αυτά που ακούμε. Πέρσι έκαναν το αντίθετο και την πάτησαν. Γιατί πέρσι λέγαμε, έλα βρε ποιος Άρης που θα έρθει και τριάρα και τεσσάρα θα φάνε. Α, οπότε το αλλάζετε φέτος το γούρι, μπας και. Ο Άρης λες να κατέβει με τη μόφανέλα στην Τούμπα. Αυτή είναι πιστεύεις μόνο γούρια, με αυτήν έχει πάρει νίκες. Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω. Άμα το κάνει. Κοίταξε, δεν θα. Περίμενε, πώς πάει. Αν το κάνει, δεν θα είναι για γέλια. Πώς πάει, move, fun. Α, όχι, δεν αν το κάνει. Όχι, ρε, εννοώ πώς πάει στα εκτός έδρας. Μήπως όντως στα εκτός έδρας φοράει κάποια εκτός έδρας εμφάνιση. Όχι, ρε, εσύ εντός τη φόρεσε με τον Παναθηναϊκό. Γιατί λόγω γουριού, γιατί μέχρι τώρα. Α, έτσι πάει. Μόνο με αυτήν έχει πάρει νίκη μέχρι τώρα σεζόν. Και από τα ευρωπαϊκά και από όλα τα παιχνίδια. Έχω δει και από άλλες ομάδες που το κάνουν. Δεν έχει πάρει νίκη με κίτρινο μαύρη, ούτε με την κίτρινο ούτε με τη μαύρη. Οπότε μπορεί να πάει με την μοβ. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τον ΠΑΟΚ φοράει σπρώμαυρα. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχει πολύ γέλιο να το δούμε αυτό. Ναι. Έχει πολύ γέλιο. Θα πέσει πολύ τρόλ νομίζω άμα γίνει αυτό. Mm-hmm. Ενδιαφέρον είναι τώρα, στοιχείο. Τώρα να παίξει πάω κάρι τώρα ντέρμπι της πόλης. Για... Μια ζωή παίζανε με ασπρόμαυρα και κίτρινο μαύρα. Δεν θυμάμαι ποτέ να γίνει κάτι άλλο. Θα πρέπει να ψάξουμε πολύ καλά στην ιστορία για να βρούμε άλλη φορά που να έχουμε παίξει με διαφορετική φανέλα. Εντάξει, επειδή όμως είναι και το γούρι. Κάτσε ρε, και αν ο ΠΑΟΚ παίξει με τα μαύρα. Τα χρώματα του είναι τα σπρώμαυρα, αυτό σου λέω. Όχι να βάλει ο ΠΑΟΚ τα γαλάζια το πετρόλ που έχει να πάει παίξει με τον Άρη. Πετρόλ με μόβ, ναι. Και λες τώρα τι βλέπω. Φαντάζεσαι. Τι βλέπω τώρα. Βλέπεις Zenit Fiorentina, ρε φίλε. Ωραίο. Γιατί όχι.
Πλάκα, πλάκα. Διαβάζουμε στο SDNA επίθεση Καρυπίδη σε Περέρα και γραμμένο για τον ζωνορισμό του Σιδρόπουλου στην Τούμπα. Δημοσίευμα του SDNA μόλις πριν από λίγο. Μάλιστα. Ναι. Στη σημερινή συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Αθλητισμού με θέμα το VAR και τη σωστή χρήση του. Mm-hmm. Γράφει το SDNA. Επιτέθηκε, λέει, και στο Βαγγέλη Γραμμένο και στον Βίτορ Μέλο Περέιρα, πρόεδρο του ΠΑΕ. Τα είπε σε έντονο ύφο. Του είπε, γράφει το SDNA, επαναλαμβάνω, για ποιον λόγο δεν ορίστηκε ξένο διαιτητή. Του είπε επίση ότι οτιδήποτε συμβεί ευθύνη θα είναι δική σου, είπε στον Βίτορ Μέλο Περέιρα, αφού είναι λάθος ορισμό του κυρίου διαιτητή. Και στον Βαγγέλη Γραμμένο είπε με ποια κριτήρια ΚΕΔ όρισε Έλληνα διαιτητή και ειδικά σε ένα τέτοιο ντέρμπι. Πώς γίνεται όλη η Θεσσαλονίκη να ήξερε από τη Δευτέρα πως θα οριστεί ο Σιδηρόπουλος, ανέφερε. Και σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι άνθρωποι του Κεντρίνου, ο πρόεδρος του ΣΕΠΟ υποστήριξε πως δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε θέματα διαιτησίας. Εκεί ο Καρυπίδης συνέχισε λέγοντας και ποιος είναι ο ρόλος του ΣΕΠΟ, πώς θα φύγει η υποψία που υπάρχει και με ποια κριτήρια εκεί δόρισε το Σιδηρόπουλο, όταν εσύ ο ίδιος με διαβεβαίωσες πέρσι πως θα σφυρίξει ξένο διαιτητή στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ φέτος. Μάλιστα, αυτά τα ωραία, μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Νομίζω κάποιος από ουδέτερη σκοπιά, βλέποντας τους χθεσινούς ορισμούς, θα πει. Γιατί, εντάξει, γιατί, ξένο στο γιατί ξένο στον τέρμπι, τον Παναθηναϊκό. Γιατί Έλληνας εδώ. Ακριβώς. Ναι, μπορεί να είναι καλύτερος Έλληνας διαιτητής ο Σιδηρόπουλος. Αλλά γιατί. Ο Περέιρα έδωσε την απάντηση. Τι είπε, δεν το. Είπε σε δηλώσεις ότι τώρα με το VAR θα προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε. Ωραία, συμφωνώ εγώ. Γιατί στον τέρμπι του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού μπήκε ξένο. Βάλει και Έλληνα. Δεν έχει ένα από τα δύο, ρε φίλε. Ναι, ποιο έχει πιο μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή όμως. Άσχετα ποιο είναι πιο. Βάσει brand name, ποιο είναι πιο μεγάλο ντέρμπι. Εντάξει, μάλλον το πήγαν έτσι. Πώς. Βάσει brand name. Ναι. Νομίζω ότι οι ίδιοι Παναθηναϊκοί θα δουν το παιχνίδι. Από εκεί θα κάνουν. Η Θύρα 13, ναι, θα κάνουν. Τότε πώς. Είπε με βάση brand name, όχι με βάση την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι το πήγαν με βάση brand name. Αυτή τη στιγμή πάει εμπορικότητα. Πιο εμπορικό αυτή τη στιγμή την Κυριακή που μα έρχεται θα είναι το Παοκάρης. Δεν θα είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι. Και βαθμολογικά, ναι, και σε πρεστίζει και σε όλα. Και στον Άρη στέκονται πολύ στο θέμα του. Αυτό κάνει εντύπωση. Ένα ουδέτερο. Αυτό φωνάζουν από χθες. Θα το δει. Αυτό φωνάζουν από χθες. Πώς θα ελεγχθεί, τι γίνεται με το VAR. Αφού επειδή η μετάδοση είναι από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και όχι μόνο η μετάδοση, η παραγωγή. Ναι, 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 όλο το αυτό. Σκηνικό. Εντάξει. Και θα δούμε και στα επόμενα ντέρμπι θα γίνει. Το επόμενο είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Να δούμε, εκεί θα οριστεί ξένο. Εγώ εκεί θέλω τον Κομίνη. Δεν θα μπει ο Κομίνη. Εγώ θέλω τον Κομίνη. Θέλω τον Γιωργάκη τον Κομίνη. Γιώργο, γιατί? Τον Κομίνη, Γιώργο. Θέλω τον Γιωργάκη τον Κομίνη. Ο Γιώργο, Γιώργο. Τον Γιωργάκη τον Κομίνη. Τον κύριο Γιώργο Κομίνη θα λες. Τον κύριο Γιώργο Κομίνη. Ο άνθρωπος είναι. Υπάρχει, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα σεβασμός. Πρέπει να το σέβεσαι. Όχι. Και θέλω και τον κύριο Ποντίκη. Και τον κύριο Ποντίκη. Και κύριο τον είπε Ποντίκη. Ποντίκης, ποιος ήταν. Θέλω και τον κύριο Ποντίκη. Από είχε σηκώσει τότε στο κύπελο ήταν αυτό. Όχι. Ποιος ήταν αυτό. Ποντίκης ήταν βοηθός. Του στο ΠΑΟΚ, στο κύπελο. Στο goal, όχι. Που σήκωσε το offside στο γκολ με καθυστέρηση, στο γκολ του Βαρέλα. Στο μετά κύπελο ήταν. Στο κύπελο. Α, στο κύπελο, στο κύπελο ο κύριος ο οποίος μου διαφεύγει το όνομά του αυτή τη στιγμή είχε την ευτυχία να παραιτηθεί. Μετά. Ποιος ήταν εκείνος στο κύπελο. Δεν το θυμόμαστε και αυτό ακριβώς. Κύριος Καλφόγλου. Που είχε βγει ο Μελισσανίδης εδώ και λέει ότι είχε πει κάτι. Με το στημένο, κάτι τέτοιο δεν είχε πει. Κάτι τέτοια δήλωση είχε κάνει. Και τιμωρηθεί δύο μήνες. Εντάξει, τέλος πάντων αυτά δεν είναι. Μακριά από μας. Ναι, με τις τιμωρίες. Γιώργο, βλέπεις Γιώργο πώς Κομίνη, φίλε, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δεν θα μπει ο Γιώργος Κομίνης, απλά θέλουμε να δούμε αν θα μπει Έλληνας ή ξένος εκεί πέρα. Θα έχει τη σημασία του. Ένα ντέρμπι το οποίο θα. Από πολλές πλευρές ντέρμπι. Πάντως στον ΠΑΟΚ δεν δείχνουν να ασχολούνται και βαθμολογικά. Πολύ. Μα γιατί να ασχοληθείς εξαγωνιστικά. Στον ΠΑΟΚ απαντούν με διαρροές σε Μαρινάκι και Ολυμπιακό. Εκεί η επικοινωνία του ΠΑΟΚ κατά εκεί. Προ τα εκεί στέκεται. Δεν βλέπω να δίνει και πολύ σημασία σε όλα αυτά με Σιδηρόπουλο, με Άρη κτλ. Εντάξει, ίσως δεν τον απασχολεί, θέλει να επικεντρωθεί στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Άλλη. Στο αγωνιστικό εννοώ. Τακτική. Τι να σου πω. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ντέρμπι. Ναι, γιατί με Ολυμπιακό ασχολείται πάντα. Ναι, με Ολυμπιακό ασχολείται γιατί. Θέλει να δείξει ότι ο Ολυμπιακός είναι ο αντίπαλος. Μπορεί και αυτό. Σωστά, και άμα μπορεί να το ερμηνεύσουμε. Έτσι είναι η μάχη του πρωταθλήματος, έτσι. Απ' την άλλη όμως θα πει ο Αργιανός γιατί έβαλε στο ντέρμπι στο ΠΑΟΚ TV 7.99 αντί για 4.99 αφού δεν με υπολογίζεις. Αυτό είναι ελεύθερη αγορά. Όχι δεν φίλε, είσαι κάτσε. Πιο εμπορικό υποτίθεται παιχνίδι. Είμαι στο Big 5. Αυτό από το Big τον υπολογίζεις 5, δηλαδή, τον Άρη. Δώσε ένα 7.99 να μου. Το βλέπεις ως αντίπαλο. Άστα να μου, ξέρω, τώρα αυτά είναι για αλλού, δεν είναι για μας. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Τώρα δεν είναι για μας. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Αυτό ήθελα να. Θα το επόμενο θέμα μας για να ξεφύγουμε όλο αυτό, να το ελαφρύνουμε. Ναι, τι ναι. Να ελαφρύνουμε βασικά, πιο κάτω θα μας πάει. Περιμένω την Κυριακή, το βράδυ στο post game εδώ,
Να μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο. Να μην αρχίσουμε πάλι για διαιτησίες και το ένα και το άλλο και ανακοινώσεις και παράπονα και γκρίνιες. Εγώ θα έρθω εκπομπή 10-1 το βράδυ. Θα έχουμε εδώ σχόλια Σταύρου Κόλλη, Ξένο Τζαλτίδη. Όλοι. Θα περάσουμε καλά την Κυριακή. Θα σχολιάσει τα πάντα. Θα έρθει. Εννοείται. Τι χάνω εγώ post game μετά το πάω καρί. Ωραία. Καλά, αν έρθει κάμι. Θα κάνουμε και live μετά στο Instagram. Ναι. Ανάλογα το αποτέλεσμα. Ναι. Λόγω τη βαρύτητα τη. Όπω και να έχει. Όπω και να έχει. Όπως και, και τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα. Αφού τη Δευτέρα δεν έρχεσαι. Θα έρθω. Α, θα έρθει. Το δηλώνει. Ναι. Όποιο και είναι το αποτέλεσμα. Όποιο και αν είναι. Ξέρει, δεν έχω θέμα. Όποιο είναι το αποτέλεσμα. Πραγματικά, ναι, εσύ ξέρει. Θα έρθω από το γήπεδο. Μεγάλο δημοσιογράφο, έτσι. Ναι, όλα αυτά. Τέτοια φάση. Θα περιμένω όμω να μιλάμε μόνο για μπάλα. Να μην όλα αυτά με κουράζουν πάρα πολύ. Κουράζεσαι. Διαιτησίες, ανακοινώσεις. Αρκεί να βοηθήσει το παιχνίδι. Πώ να το πω, απλά με ξενερών. Δηλαδή, γιατί να μην μιλάμε για το τι έγινε στην Ελλάδα. Και αν ένα μάτσο σούπα 0-0 με 8. Ναι, και να μιλάμε για όλα αυτά. Ναι. Όχι, δεν θέλω. Ας δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Δεν θα αυτό ευελπιστούμε όλοι. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Ας κερδίσει όποιος κερδίσει τέλος πάντων. Να μιλάμε για μπάλα. Να πούμε ότι έγινε φάση αυτή, εκείνη, το ένα, το άλλο. Ο Τερζής το πήγε έτσι, ο Φερέρα το πήγε έτσι. Κάναν αυτά τα λάθη. Ρουά μάτα από τον. Ναι, όχι. Και στο τέλος οι παίκτες να αγκαλιαστούν κιόλας. Αυτό το θέλεις. Ποιος να αγκαλιαστούν. Να χορέψουν και τα γκο, ας πούμε. Τι είμαστε στη Σουηδία. Είμαι λίγο ρομαντικό. Που εφαγωνίζεστε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λίγο ρομαντικό ποδοσφαιρόφιλο. Α, ναι. Όταν εγώ έλεγα για ρομαντικούς, έκραζε χθες. Όταν ο Παράμης είπε χθες για παθιασμένους, πάλι έκραζε. Προχθές το είχα πει αυτό για τον Νάπολη Λίβερπουλ. Ότι θα δω τον Νάπολη Λίβερπουλ και τον Ντόρτμουντ Μπαρτσελόνη. Γιατί θέλουμε να δούμε παθιασμένα. Ναι. Ο ένας παθιασμένος, ο άλλος ρομαντικός, εντάξει. Ναι. Σουηδία γίναμε. Λοιπόν. Τι θες να πούμε για την εθνική τώρα, δεν είναι θέμα αυτό, περίμενε. Δεν είναι θέμα αξιοαναφορά. Όχι. Έτσι όπως τα κάνανε. Έχει τη χειρότερη θέση στην ιστορία της, στο ranking της UEFA. Παιδιά. Και δεν είναι θέμα άξιο αναφοράς. Δεν είναι αυτό η κατάδεια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν αξίζει να την αναφέρουμε και να σταθούμε σε αυτή. Μα έτσι όπως τα κάνανε. Δεν πρέπει να το πούμε. Πρέπει να στεκόμαστε σε αυτό. Στο ότι τα κάνανε έτσι και έχουμε φτάσει πλέον στο πάθος. Κοίταξε. Εδώ και 5 χρόνια τέτοια λέμε. Σε πρώτη φάση δεν θα πούμε. Δεν θα πούμε πώς θα αλλάξουν. Εδώ και 5 χρόνια λέμε τέτοια πράγματα. Να τα αφήσουμε αδιαφορία δηλαδή. Να πάμε ακόμη πιο κάτω. Κάποια στιγμή έχει. Έχει και πιο κάτω. Πώς δεν έχει. Κάτσε, ήρθε η Αρμενία. Σε πήρε διπλό. Η Αρμενία ήρθαν... απέδειξε ότι ήρθαν... δεν ήταν καλή ομάδα. Ήρθαν τα νησιά Φέρωε δύο φορές. Μέσα έξω. Πελάτες κανονικοί. Ποιοι άλλοι ήρθανε, ποιο άλλο χωριό. Χ το Λιχτεστάιν. Ναι, και χωριό, χώρα ολόκληρη. Ναι, φίλε. Κράτος. Έχουν βουλή, έχουν τα πάντα. Είναι κράτος κανονικό. Εμείς είμαστε χωριό, μάλλον. Ήρθε το Λιχτεστάιν, δηλαδή πόσο πιο κάτω. Α χάσουμε και από ποιον, και από τον. Πώς το λένε, εδώ πέρα τον Ποσειδώνα Καλαμαριά. Να μα γίνει χώρα. Να μην αναφέρουμε για εθνική δηλαδή. Τέλος πάντων, η εθνική σε πρώτη φάση να μην πούμε τι θέση πήγε, κατρακύλησε. Να πούμε ποιοι την περνάνε. Έχει θέση για να δω. Την περνάει το Μάλι ή Μάλι. Μάλι. Νομίζω Μάλι λέγεται. Από το Μάλι. Το Μάλι μπορεί να. Δεν ξέρω. Ναι, Μάλι περνάει. Είναι από το Μάλι, ρε. Που είναι στον ΠΑΟΚ. Γιατί πάει το μυαλό τώρα εκεί πέρα. Πού κολλάει. Δεν είναι από το Μάλι. Δεν είναι κανένα. Όχι, δεν έχει από το Μάλι. Όχι. Κρίμα. Μα περνάει το Κονγκό. Ωραία. Μας περνάει η Γκάνα, εντάξει, η Γκάνα κάποια στιγμή είχε κάνει κάτι πορείες στο παγκόσμιο κύπελλο, είχε φτάσει μέχρι την οκτάδα του 2010. Ήταν λίγο άτυχη, θα μπορούσε να πάει και παραπάνω. Και ακριβώς από κάτω μας είναι η Μπουργκίνα Φάσο. Ναι. Πώς φερμάνα. Τι θέση είμαστε, ρε. Τι γράφει εδώ, 60. Εν τω μεταξύ. Στο νούμερο 60. Είμαστε στο νούμερο 60, παιδιά. Κατρακυλήσαμε τόσο πολύ. Team of the week. Νούμερο 1 είναι το Βέλγιο. Ολοκλήρωση, Γιώργο, και θα το πούμε και αυτό. Με την νέα κατάταξη που ανακοίνωσε πριν από λίγο η FIFA. Δεύτερη Γαλλία, Βραζιλία, Αγγλία, Πορτογαλία, Ουρουγουάη, Ισπανία, Κροατία, Κολομβία και τη δεκάδα κλείνει η Αργεντινή. Έτσι έχουν τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι στην θέση 60, που σημαίνει ότι στην επόμενη προκριματική φάση που θα γίνει η κλήρωση για το Μουντιάλ του 22 μετά το Euro, μόλις γίνει και το Euro. Θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολο έργο. Πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, μόνο με θαύμα θα προκριθούμε, όσο καλοί και αν είμαστε, στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε μετά Euro 2024 και Mundial 26, καθώς και το παραεπόμενο Mundial που θα γίνει το 26 σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ομάδες από 32 θα γίνουν 48 και η Ευρώπη από 12 εστία θα βγάζει 18 με 19. Οπότε ίσως αυξήσουμε λίγο τις πιθανότητές μας. Αλλά είναι πολύ μακρινό σενάριο. Ας φτιάξουμε λίγο τα πράγματα τώρα και βλέπουμε και το μέλλον. Ας κοιτάξουμε λίγο να αυξήσουμε τη διαφορά. Υπάρχει ταλέντο, λίγο ένα πλάνο χρειάζεται. Υπάρχει ταλέντο.
Και τα παιδιά της K21 που έρχονται από κάτω. Και άλλα πράγματα χρειάζονται. Είναι καλοί παίχτες. Είναι πολύ καλοί παίχτες. Τέλος πάντων. Που παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Να δούμε λίγο. Εντεκάδα της εβδομάδας στο Champions League. Χθες και προχθές ήταν τα ματς. Η 11 κορυφαίοι. Αυτό βγαίνει με βάση το fantasy. Το βγάζει, ναι, με βάση το fantasy. Δεν έχω κάνει fantasy στο Champions League. Πρέπει να κάνω τώρα. Ναι. Τερματοφύλακας Ter Stegen. Καλώς. Τριάδα στην άμυνα. Λέω βάτσα αριστερά. Να το σωμάρι λέω. Μπήκε στην κορυφή αντί κάτσε εβδομάδα του Champions League. Θα το περίμενε ποτέ, όχι. Ούτε ο ίδιο το περίμενε. Ταλιαφίκο Άλβαρες, 2 του Άγιαξ. Αριστερό back. Back half βασικά. Στην πεντάδα τη μεσαία γραμμή ο Μπερνάτ τη Παρή. Mm-hmm. Δεξιά ο Μενιέ επίση τη Παρή. Η τριάδα στη μεσαία γραμμή ο Όρσιτ τη Δυναμό Ζάγκρε που έκανε hat trick στο χθεσινό 4-0. Μπράβο. Ο Γκιντογάν τη Manchester City. Ο Γκιντογάν. Και ο Γκιντογάν. Τούρκο από το Βερολίνο, πού είναι αυτό. Γκιντογάν. Τούρκο, τι είπα, Τούρκο, Γερμανό. Τούρκο από το Βερολίνο. Σωστά το είπα. Τούρκο από το Βερολίνο. Σωστά το είπα. Ο Βαλμπουενά. Μπράβο, Βαλμπουενά. Του Ολυμπιακού στην κορυφαία ενδεκάδα τη εβδομάδα στο UEFA Champions League. Ο Ντι Μαρία με τα δύο γκολ που έβαλε στη Ρεάλ και ο Πιτσυρικά. Ο Χαλάντ αυτό. Με το χάτρικ που έκανε στην εξάρα τη Σάλτσμπουργκ. Αυτή είναι η ενδεκάδα, η κορυφαία για την εβδομάδα. Στο UEFA Champions League. Πάμε μια στα γρήγορα να δούμε τι έχει το μενού απόψε. 24 παιχνίδια, θα πω εγώ. Πες τα μας Γιώργο Μπαϊράμι. Λοιπόν, κάτσε τα μια γρήγορη. Και θα σταθούμε έτσι στα πιο 2-3 πιο σημαντικά που ξεχωρίζουν. Ένα είναι σίγουρα το Άιντραχτ Άρσεναλ. Να πούμε και τις προβλέψεις μας. Και εδώ δύο ζώνες ώρα έχουμε. 8 και 10 μοιράζονται. 8 παρα 5 και 10 για την ακρίβεια. Ξεκινάμε 8 παρα 5 με το Άιντραχτ Φραγκφούρτη Άρσεναλ. Εδώ α τα δούμε λίγο. Πρόβλεψη. Χρήστος Γιουβάνογλου. Χίλες εσύ, ε. Ωραία. Εγώ θα πω διπλό. Εγώ θα πω γκολ, γκολ και over. Ωραία. 2-2 βλέπω για την ακρίβεια. Και εγώ βλέπω αρκετά γκολ εδώ. Ισχύει. Ναι. Δεν παίζει ο Σοκράτης κιόλας. Δεν θα παίξει ο Σοκράτης. Και να παίξει ο Σοκράτης όπως είναι τελευταία. Ούτε ο Ζιλ παίζει. Ούτε ο Μπεγερίνου, ούτε ο Λακαζέτ. Του έδωσε πάρε βάλε. Ναι, εντάξει, τραγικό. Και βγήκε μετά και απολογήθηκε. Ζήτησε συγγνώμη. Γίνονται κι αυτά. Ωραία. Λοιπόν, επόμενο. Από Ελ του Ντελάντ, σίγουρα δεν θέλουμε νίκη του από Ελ λόγω βαθμολογία ελληνική και το ranking. Αλλά μάλλον θα έρθει, οκ, okay, ναι. 8 παρα 5 και αυτό. Βασιλεία Κρασνοντάρ. Διπλό. Δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα. Oh. Θέλει λίγο σκέψη όλο αυτό. Καραμπάκ Σεβίλη. Εδώ μπορούμε να πούμε διπλό. 1,60 έχει. Καλό. Καλό. Καλό το 1,60. Δεν μου γεμίζει το μάτι εκεί το γήπεδο τη Καραμπάκ. Ναι. Πού παίζουν, στο Ολυμπιακό Στάδιο πρέπει να παίζουν λογικά. Ναι. Εκεί στο. Κλουζ Λάτσιο. Δεν ξέρω τι να περιμένω εδώ πέρα. Ίσως ένα διπλό. Αλλά. Η Κλουζ έδειξε φέτος ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά μέσα στη Celtic. Θυμάστε, πήρε την πρόκληση στο Champions League. Τον τρίτο στα playoff, μετά αποκλείστηκε. Κοπεχάγη Λουγκάνο. Ούτε εδώ θέλουμε νίκη της Κοπεχάγης, η οποία και την Δανία την κυνηγάμε. Ή μας κυνηγάει. Δεν θυμάμαι, αλλά δεν θέλουμε. Όχι, πρέπει να την κυνηγάμε. Πρέπει να την κυνηγάμε. Ναι. Δεν θέλουμε νίκη της Κοπεχάγης, αλλά με τη Λουγκάνο, μάλλον θα την κάνει. 8 και αυτό, 8 παρα 5 και αυτό. Λίντσερ Ρόζεμπορκ. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Να δούμε και τη Λίντσερ. Αν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια διοργάνωση όπως το Europa League. Έφτασε κοντά όμως του Champions League και τα κατάφερε. Στην παρθενική τη νομίζω συμμετοχή στην Ευρώπη. Δυναμό Κιέβου Μάλμε. 8 παρα 5. Ρεν Σέλτικ. Σταντάρ Λιέγης Γκυμαράες. Χετάφε Τραμπζονσπορ. Πέρασε στο Αϊντχόβεν Sporting Λισαβόνα που είναι και αυτό το αξιόλογο μάτι τη βραδιά. Αυτό είναι το τελευταίο από 8 παρα 5. Ναι. Αϊντχόφεν, Sporting Λισαβόνα. Μάλλον, ναι. Ωραία. Το βλέπω αλλού, ναι, έχει δίκιο. Και μετά στι 10 έχουμε Βόλτσμπουργκ, Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρεια, όχι τη Μαθία. Είναι τη Ουκρανία. Μην μπορεί να μπερδευτεί κάποιο. Σου λέει ποια Αλεξάνδρεια, με τη δικιά μα παίζουν. Δεν παίζουν τη δικιά μα, παίζουν. Καλά, κάνει και το διευκρινή. Γεια σου, Ρεβεριάρα. Ναι. Γάνδη Ζενετιέν, Γκλάντμπαχ, Βολσγκεμπεργκ αυτή. Βολσγκεμπεργκ. 10 αυτά τα παιχνίδια. Γουλς Μπράγκα, ωραίο αυτό. Αυτό καλό, ναι. Πολύ ωραίο. Το βλέπω αυτό. Άσο το βλέπω εγώ. Ωραία. Διπλό. Εσπανιόλ Φερετσβάρο. Λουντογκόρετ Τσέσεκα Μόσχα. Μάτσερ Γιουνέντα Στάνα που έχει πει και εσύ πριν, Γιώργο. Παρτιζάν Αλκμαρ. Πόρτο Γιουνγκ Μπόις, ωραίο αυτό. Καλό. Θα μπορούσε να είναι Champions League αγώνα αυτό. Ναι. Και το Rangers Φέγενορντ έχει το ενδιαφέρον του. Βέβαια, με Steven Gerrard, έτσι, οι Rangers. Ρώμα Μπασαξεχήρ. Ναι, Ρώμα... στο παρόν. Ακόμη. Ναι, ναι. Ρώμα Μπασαξεχήρ, και αυτό στην ιεραρχία πάει ψηλά από τα παιχνίδια της βραδιάς. Ε, η Ρώμα έχει το ενδιαφέρον της. Και κλείνουμε με το Σλάβια Μπρατισλάβας Μπεσίκτας. Σλάβια.
Σλόβαν. Σλόβαν. Είδα το σύγχρονο και είπα Σλάβια. Θα πάρει Σλόβαν. Διπλό η Μπεσίκτας εκεί που ο Πάοκ δεν κατάφερε και ιτήθηκε. Για να δούμε. Αν τεστάρουμε σήμερα την, όχι την Σλάβια, τη Σλόβαν. Τη Σλόβαν Πρατισλάβα. Καλά θα την Σλάβια. Ωραία. Πάντως τα προγνωστικά είναι μοιρασμένα σε αυτό το παιχνίδι. 2,90 ο άσος, 2,40 το διπλό. Α, οπότε ναι. Και οι Μπούκερ το βλέπουν έτσι λίγο αφύρωπο. Το διπλό τη Μπεσίκτας. Ναι, ναι, ναι. Πω. Αυτά για σήμερα. Θα δούμε τι θα γίνει. Και αύριο θα τα αναλύσουμε. Θα σχολιάσουμε και αύριο ακόμα περισσότερο. Και όσα δούμε. Το pre-game του Πάο Κάρης. Ναι, θα μπούμε πιο δυνατά στην. Θα δούμε αν μπορούμε να έχουμε και τους ρεπόρτερ μας να μας δώσουν και πιθανές εντεκάδες κτλ. Να μπούμε στο κλίμα, να θυμηθούμε και λίγο προϊστορία. Φέρτε ο καθένας ποιο μας ξεχωρίζει, ποιο θυμάται από τα παιδικά του χρονιά από Πάο Κάρης. Αυτό το είδες. Φέρτε αναμνήσεις. Ωραία. Το ότι έδιωξε ο. Όχι ο Κοκαλή ο ίδιο, ο Μαρινάκη ο ίδιο, τον Κοκαλή του Καρισκάκη, τον Πέτρο Κοκαλή, ναι. Του Γιώτσοκράτη. Ναι, και νομίζω είπε ο. Όχι Κοκαλής ο ίδιο, ότι security, δεν τον άφησε να μπει στο γήπεδο. Δεν βρίσκω εισιτήρια για να μπω στο γήπεδο. Ναι. Κάποτε ήταν σύμμαχοι και τώρα είναι στα μαχαίρια οι δύο πλευρές. Αυτά είναι καλά να μην γίνονται, παιδιά. Αυτά όμως γίνονται. Προφανώς υπάρχουν άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα διαφορετικά αυτά, και όχι παιδιά, μόνο. Πρέπει λίγο να τα προσέχετε. Ξεφύγαμε. Λοιπόν, πάμε να αποχαιρετήσουμε. Ε, Αναστασία. Έπρεπε. Σε λιγάκι. Α, σε λιγάκι. Ωραία. Ναι. Που δεν βιάζεστε, τι έγινε. Όχι, δεν βιαζόμαστε. Τι θέλετε. Βιάζεστε. Αυτό δεν το είπαμε. Νομίζω ότι. Το είπαμε χθες. Είναι γνωστό, ναι. Ναι. Για τις δόσεις. Το Παγκλή. Ήδη πολλά μαγαζιά άρχισαν να κλείνουν τα δικά τους πακέτα, τα επαγγελματικά. Και θα έχουμε και νούμερο ίσως στο τέλος της ημέρας. Ενημερώσει πάει ΠΑΟΚ για το πόσοι έχουν μπει, πόσοι έχουν κάνει hot spot. Έτσι λέγεται. Και θα μπορεί και μέσω τη ιστοσελίδα τη πάει ΠΑΟΚ να διαφημιστούν. Θα μπουν εκεί ως το ονομασία του μαγαζιού, δηλαδή η επωνυμία, έτσι ώστε να ξέρει και ο κόσμος που μπορεί να βρει το ΠΑΟΚ TV για να δει τα παιχνίδια. Σημαντικό γι' αυτό. Υπάρχουν και άτοκες δόσεις για τους επιχειρηματίες. Αλλά μόνο στο μέσο boutique. Μόνο πρέπει να πάτε στην Τούμπα στο ΠΑΟΚ FC Official Store, αλλιώς στην boutique. Του ΠΑΟΚ εκεί κάτω από την θύρα 7 πρέπει να γίνει 8 κάτω από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Και τι θα γίνει με την περίπτωση που είπαμε για την Αθήνα, οι καταστηματάρχοι στην Αθήνα τι κάνουν, το παίρνουν το πακέτο όλο, παίρνουν το παιχνίδι. Και τώρα μιλάμε για περιοχές που υπάρχει μεγάλο πίνακα στους οπαδών των αθηναϊκών ομάδων. Νομίζω θα αναγκαστούν να πάρουν το πακέτο. Το πακέτο και θα οφείλουν να βάλουν και το αυτοκόλλητο έξω το μαγαζί ΠΑΟΚ TV. Δεν πρέπει. Οφείλουν, εντάξει. Στην διακριτική ευκαιρία τους, νομίζω. Αν θες το βάζεις και δεν επίχεις το πώς που πρέπει να το βάλει ένα μαγαζί το αυτοκόλλητο. Απαγορεύεται να δείξουμε οικιακό. Ναι, μαζική αυτό προβολή με. Και στον ΠΑΟΚ λειτουργήσουν έξυπνα, που νομίζω θα το κάνουν, θα το έχουν σκεφτεί πολύ νωρίτερα από εμάς. Εάν θέλουν να βρουν. Να μαζέψουν μαγαζιά και να ρίξουν πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση που δείχνουν με σπασμένο νέο πειρατικά. Προφανώς εκείνες οι περιοχές θα υποψιαστούν πρώτα, αν δεν έχουν κάνει πακέτο. Ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα να ρίξει πρόστιμο. Βέβαια. Αλήθεια. Αν κάποιο μαγαζί δείχνει με οικιακό τέτοιο, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Επαγγελματικός χώρος να δείχνει δημόσια προβολή με οικιακό πακέτο απαγορεύεται. Ναι, το ξέρω αυτό τι και πάρουν κυρώσεις, βέβαια πάρουν κυρώσεις. Για τις κυρώσεις δεν δεν θα κάνει κανείς, για ποιο λόγο να το κάνουν. Ναι, βρε, θα κάνουν όλοι 270 ευρώ. Δεν ήξερα ότι. Προφανώς και πάρουν κυρώσεις, βέβαια. Δικαίωμα του πάει. Όπως κάνει και η Νόβα έχει αντίστοιχες κυρώσεις. Δεν μπορεί να βάλεις πακέτο στην Νόβα σε δημόσιο χώρο. Σωστά, θα στο κόψεις. Οικιακό, βέβαια. Και έχει χοντρό πρόστιμο κιόλας η Νόβα. Συγκεκριμένα τώρα πάω, δεν ξέρω τι κυρώσεις θα ακολουθήσει. Ναι. Θα το δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Φτάνουμε στο τέλος. Κλείνουμε. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας με το πέναλτι. Ενώ διαβάζουμε ότι ο Καντουρί προπονήθηκε κανονικά σήμερα. Πού σου. Και μάλλον θα ανεβάσει τροφές και θα είναι έτοιμος και αυτός για τον τέρμι με τον Άρη. Θα ακούσετε περισσότερα και συνέχεια. Τρίτο από εμάς, καλό μεσημέρι να έχετε. Καλή ποδοσφαιρική απόλαυση και απόψε με τον Europa League. Όσοι δείτε, θα τα πούμε αύριο εδώ, Λίμπερο Παντού. Καλό μεσημέρι.